Σήμερα καταρχήν τι είναι για εσάς ρετρό? Αναμνήσεις. Αναμνήσεις βέβαια τις οποίες δεν βιώσαμε εμείς, αλλά βιώσαν οι παππούδες μας και σε γιορτές και σε τραπέζια ακούγαμε όλα αυτά τα τραγούδια, επομένως είναι και για μας αναμνήσεις. Είναι τραγούδια όμως τα οποία είναι πολύ αγαπημένα και που συγκοτραγουδούνται και το είδαμε και σήμερα εδώ στο Ρωμαϊκό Οδείο. Είναι τραγούδια αγαπημένα και διαχρονικά. Είναι τραγούδια τα οποία δεν θα σβήσουν ποτέ στον χρόνο. Ο κόσμος πάντα θα τα αγαπάει και πάντα θα τα συγκοτραγουδάει. Καταρχήν να ρωτήσω ποιος έκανε έτσι την επιλογή αυτών των τραγουδιών. Βασικά η πρώτη ιδέα ήταν από τα παιδιά να κάνουμε την μουσική. Έτσι. Από εκεί και πέρα κάναμε μία έρευνα και διαλέξαμε τα τραγούδια που μας αρέσουν, ναι, που αγαπάμε, που μας εκφράζουν, που μας δημιουργούν αναμνήσεις. Έτσι. Είναι μία επιλογή μέσα από τα συναισθήματα και μέσα από την ερμηνεία. Μαρία, μιας και ήταν δική σου ιδέα από ό,τι καταλαβαίνω ή μαζί με τον Λευτέρη, πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα? Καταρχάς, εγώ με τον Αλέξη και τον Λευτέρη κάνουμε συναυλίες τα τελευταία χρόνια μαζί, σαν ένα πιάνο δύο φωνές. Μέχρι που αποφασίσαμε πριν μερικά χρόνια ότι θέλουμε από εδώ και πέρα όσο μπορούμε να υπάρχει μια θεματολογία. Το ρετρό είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, το ελαφρό τραγούδι. Είναι πολύ αγαπημένο σε όλους μας, ειδικά για εμάς τους τραγουδιστές. Εκτός από τη μουσική αναδεικνύει πάρα πολύ και την έκφρασή μας, την ερμηνεία μας, τις φωνητικές μας δυνατότητες. Εδώ ο κύριος Αλέξης έδωσε ρεστάλ απόψε, πέρασαμε πολύ όμορφα. Και δύο δώσαμε. Ναι, και πολύ, πολύ. Νομίζω ότι δένετε και πολύ δυο σας, πάρα πολύ. Έχουμε σχεδόν γεννηθεί τραγουδιστικά μαζί με τον Αλέξη. Μέσω της Φιλαρμονικής, των Υποκρατίων και όλων των εκδηλώσεων που κάνουμε. Θεωρείς, Μαρία, ότι η νεολαία είναι κοντά στη ρετρομουσική? Θεωρώ ότι η ρετρομουσική είναι ένα είδος που κάνει κύκλους. Δηλαδή, έρχεται και φεύγει με τις δεκαετίες. Σίγουρα, μεγάλα τραγούδια σημερινά έχουν βασικές επιρροές από ρετρό τραγούδια. Επίσης, ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι πολλά τραγούδια πλέον επανεκτελούνται με ένα πιο μοντέρνο ύφος. Παρ' όλα αυτά όμως ο πυρήνας του τραγουδίου είναι ο ίδιος. Θεωρείς ότι έχει να κάνει με τον στίχο, ο οποίος είναι ένας στίχος με πολύ νόημα? Η μελωδική γραμμή είναι δυνατή, είναι πολύ δυνατή και βέβαια και ο στίχος είναι πάρα πολύ δυνατός. Έτσι, επομένως όλα αυτά, αυτός ο συνδυασμός νομίζω ότι είναι ένα διαμάτι. Μια ξεχωριστή νότα πραγματικά ήταν η αφήγηση σήμερα, Μιχάλη. Κατενθουσίασε τον κόσμο και όχι μόνο για την ιστορία που είχε να πει το κάθε τραγούδι, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι πάντα. Ο τρόπος του καθενός είναι εσωτερικός και μοναδικός. Να πω ότι τα κείμενα τα δούλεψε η Μαρία. Εντάξει, μαζί. Πολυτάλαντη η Μαρία. Πολυτάλαντη και είδα σε αυτήν εδώ την παρέα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω και αυτό με συγκινεί και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία πλαισιώνω τέτοιες ενέργειες και δραστηριότητες. Λευτέρη, εσύ... Γιατί και εμείς παίρνουμε μαζί μας ανθρώπους που έχουν και αυτή αγάπη για αυτό που κάνουμε. Άρα δεν ήταν τυχαία η επιλογή, έτσι. Θα θέλω να μας πεις καταρχήν για την δική σου έτσι, πραγματικά σημασία σε αυτή την εκδήλωση, γιατί ήσουν το μοναδικό όργανο και νομίζω ότι τα συμπλήρωσες όλα και μας ταξίδεψες πραγματικά. Είναι σίγουρα μία μουσική και οι συνθέσεις γενικά που ευνοούν τον πιανίστα, γιατί είναι, τα περισσότερα είναι πιανιστικά κομμάτια, οπότε και με μπάντα να τα παίξεις πάλι το πιάνο έχει τον πρώτο ρόλο, οπότε ήταν εύκολο και πολύ ευχάριστο για μένα να παίξω αυτή τη μουσική. Είναι μια μουσική έτσι που σου αρέσει, που σου ταξιδεύει, γιατί σε έχουμε δει σε πάρα πολλά μουσικά έτσι δρόμενα γενικότερα. Όσο κάναμε πρόβες και περνούσα τα κομμάτια, κατάλαβα ότι είναι το αγαπημένο μου είδος μουσικής. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να παίζω μόνο αυτό. Μάλιστα. Τι ήταν αυτό έτσι που ίσως μπορεί να σε δυσκόλεψε κάτι πάνω έτσι στο όλο ρεπερτόριο? Η δυσκολία σε αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι πάρα πολύ ερμηνευτικά, είναι ότι πρέπει να είσαι μαζί με τον τραγουδιστή συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς με τα παιδιά έχουμε παίξει τόσες πολλές φορές μαζί, δεν κοιταζόμαστε καν. Οπότε ήρθε όλο και ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Το επόμενο έτσι, η επόμενη μουσική συνάντησή σας ποια θα είναι? Εδώ ας το μαρτυρήσουμε και τώρα. Θα την αναμένουμε. Ξενήσαμε στα θερινά Ιπποκράτεια.
την αρχαιολογική υπηρεσία και την εφορία αρχαιοτήτων και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ για να φυλάνε τον υπέροχο αυτό χώρο, τους διασώστες που βρίσκονται εδώ, να πούμε ένα προσωπικό ευχαριστώ στη Σεύδη Βλάχου, ένα μεγάλο χειροκρότημα που πάντα στηρίζει την ίδια κοντά μας σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σκεύο του Ξυλουρά για τον ήχο και τα φώτα απόψε. Και τον Μανώλη του Χαρμανά για την υποστήριξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι πριν μερικές μέρες ακόμα γράψαμε τα κείμενα για αυτή την εκδήλωση και με πολύ μεγάλη χαρά και αμέσως πριν καν τα διαβάσει ο Μιχάλης ο Σβήνος, που όλα τα χρόνια της ζωής του έχει προσφέρει τόσο πράγματα στην ιστορία και στον πολιτισμό σαν εξαιρετικός ηθοποιός και τον έχω ζήσει και σκηνοθέτης. Έτσι. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στον Μιχάλη ο Σβήνος. Δίπλα μου πάντα είναι ο Αλέξο Παντελίδη. Και βέβαια ο αγαπημένος μας Λευτέρης Πουλού. Το πιάνο στην εξήγηση του. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Και βέβαια όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε για μας. Και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Καλή ανάμωση. Όσα τραβήξαν οι δυο μας, οι δυο μας εμείς, μέσα στα χρόνια αυτά. Για τη χαρά μιας μικρούλας, τόσο δα μικρούλας στιγμής, για δυο φυλάκια λευκά. Λόγια πικρά του κόσμου και δάκρυα και λίγμη έχουν περάσει φως μου κι ήρθε η μεγάλη στιγμή. Σε πάρω να φύγουμε προς του κόσμου την άκρη για να πάψει από τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σαν γη, σαν μέρη. Θα σε πάρω να φύγουμε ως του κόσμου την άκρη για να πάψει απ' τα μάτια σου να κυλάει ένα δάκρυ. Θα σε πάρω να φύγουμε σαν γη, σαν λαμέρι, που κανένα δεν ξέρει
ψυχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν όρθιε, δεν το είπε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Στα θαλασσίνα μπαράκια πήρε
ξαπλές την ακρογιαλιά. Απόψε που υπάρχουνε τα ταλήρα, ρε μάγκες θα οργώσουμε τα φαλήρα. Ακολούθησαν μάλιστα αμέτρητοι ψήθυροι και διαδόσεις περί της αιτίας του υποτιθέμενου χωρισμού του. Αυτό που έγινε στη συνέχεια δεν περιγράφεται. Εκατοντάδες θαυμάστριες του έστελναν γράμματα παρηγοριάς και συμπαράστασης, με τα οποία προσφέρονταν συχνά και με μεγάλη προθυμία να τον βοηθήσουν να ξεχάσει. Ο Γούνερης, με πολύ πλατή χαμόγελο και την αγαπημένη του σύζυγο Βαλεντίνη πάντα στο πλευρό του, άνοιγε καθημερινά δεκάδες γράμματα που του έστελναν κυρίως νέες κοπέλες. Για τον κόσμο δεν είχε τόση σημασία ο υποτιθέμενος χωρισμός του Γούναρη, όσο η υποτιθέμενη στεναχώρια του.
αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γυρεύαν τα χείλια μου. Σε γυρεύει η ψυχή μου. Η γαλάζια θάλασσα κοίτα.
απλώνα το χέρι. Ήρθε τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι. Θα σου πουν χιλιές φορές, χίλια σ' αγαπώ. Ύστερα φθινόπωρο, θα έρθεις Κύθρωπα. Πάμε μαζί. Τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Στα χείλη τα βελούδινα κι
νύχτες, λες και ήταν χθες. Λες και ήταν χθες που φυλάκια σου δεινά στα χείλη τα βελούδινα κι ακούγει μουριά τη κλιματαριά τις κουβέντες τις πνιχτές λες και ήταν χθες. Πάλι οχρή, μια βραδιά ψυχρή σε ένα σκοτεινό στενοδρομάκι λασπωμένο το στενό φιλί μου δώσε στρελή και φέγγε αχνό ένα φεγγάρι γουρκωμένο. Λες και ήταν χθες, λες και ήταν χθες που φυλάκια σου στα χείλη τα βελούδινα κι ακούγει μουριά η κλιματαριά τις κουβέντες τις πνιχτές λες και ήταν χθες τις κουβέντες τις πνιχτές λες και ήταν χθες. Θα θέλαμε να προλογίσει την απόψινή συναυλία η αντιδήμαρχος, κυρία Σέβη. Αγαπητέ δήμαρχε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμα βραδιά εδώ στο μαγευτικό Ρωμαϊκό Οδείο, Σταθερινά Ιπποκράτεια. Είναι τρίτη βράδυ, είναι η τελευταία τρίτη του Ιουλίου, πριν να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Και μέσα έτσι στη βαβούρα και στο χαμό της πρωινής δουλειάς μας, του μεσημεριού, του απογεύματος, έρχεται ένα όμορφο βράδυ που λέμε πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Ρωμαϊκό Οδείο, για να ταξιδέψουμε με τη μουσική, να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Σε μια όμορφη μουσική βραδιά που έχει να κάνει με το ελαφρό τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, εκείνης της εποχής που όλα ήταν αλλιώς. Ήτανε πιο ρομαντικά, πιο ανάλαφρα. Θα μας το πούνε μελωδικά οι υπέροχοι καλλιτέχνες που έχουμε απόψε εδώ. Θα κλείσουμε τα μάτια και ξαφνικά θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί με τη μουσική. Με τα δικά μας, τα αγαπημένα παιδιά, σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη σε δύο μεγάλους μουσικοσυνθέτες, πρωτοπόρους εκείνης της εποχής. Ο Σογιούλ, για παράδειγμα, θεωρείται έτσι ο πρωτοπόρος, αυτός που άνοιξε το δρόμο για το αρχοντορεμπέτικο. Η μάντρα του Αττίκα, ας πούμε, είναι κάτι που έχει μείνει στην ιστορία σαν ένα καλλιτεχνικό στέκι όπου φιλοξενούσε εκτός από μουσικούς και ανθρώπους του θεάτρου, γενικά της τέχνης. Έτσι είναι δύο στοιχεία που τα έχουμε στο μυαλό μας και θα μας βοηθήσουν εδώ οι καλλιτέχνες να τα δούμε καλύτερα, να δούμε πώς οι εποχές, πώς αυτές οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες καθόριζαν τις ζωές των καλλιτεχνών και μέσα από τα τραγούδια μπορούμε να ανακαλύψουμε το χρώμα και το άρωμα εκείνων των εποχών. Εμένα σταματάει ο ρόλος μου εδώ, σας εύχομαι καλά να περάσετε, πραγματικά να ταξιδέψετε με τη ψυχή και το μυαλό και την καρδιά σε αυτές τις όμορφες εποχές και να ξανασυναντηθούμε στα Θερινά Ιπποκράτεια. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Αρχαιολογική Υπηρεσία ΚΟ, την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας στηρίζουν σε όλες τις εκδηλώσεις και φυσικά όλους εσάς. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ένα πουλί και λαϊδάει στη μέση της νύχτας. Σαν έρχεται ξανά το νόημα των ήχων και των συμβάντων, νομίζεις. Κι όμως, ένα πουλί που κελαϊδάει τη νύχτα στην Αθήνα είναι παράφωνο ή μήπως παραφωνία. Ανάμεσα σε τόσους ηλεκτρονικούς ήχους μεγαβάτ, αλλά κυρίως στη τόση βουή του μέσα κόσμου σου και το φόβο, του μέσα και του έξω. Εκείνη,
δεν καταλαβαίνει από τον εξερχόμενο φόβο και την απειλή της ανθρώπινης γλώσσας. Και συνεχίζει τη δουλειά του. Τι μουσική. Το πουλί, είτε γιατί δεν κατάλαβε, είτε γιατί δεν έδωσε σημασία, δεν σταμάτησε να κελαϊδάει. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να υπερασπίσουμε το κελάιδωμα των πουλιών. Ο πρώτος είναι για να μην καταλήξουμε να θεωρούμε το φόβο κανονικότητα. Για μας κελαϊδούν τα πουλιά. Στα κλάδια μας κελαϊδούν τα πουλιά. Χαρούμενα μες στη φωλιά. Μαζί μας κι αυτά μεθυσμένα γλυκά τραγουδούν μαγεμένα. Κρυμμένα στην αμυγδαλιά για μας κελαϊδούν τα πουλιά. Που άκουσα παιδάκι στο ραδιόφωνο. Ο μεγάλος πόλεμος είχε τελειώσει. Όμως η ζωή δεν είχε ξαναπάρει ακόμα το ρυθμό της. Μόλις είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος. Αλλά το ελαφρό τραγούδι, το βιολί του. Ανέμελο προσπαθούσε με τα τάγκο, τα βάλς και τα swing να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει. Πολλά ωραία τραγούδια γράφτηκαν εκείνη την εποχή. Και ανάμεσά τους, αυτό του Γιάννη Βέλα με τους στίχους του έμπειρου Κώστα Κουφινιώτη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά. Ακόμη εκείνη να αγαπώ. Το τραγουδούσε η Κάκια Μέντρη στις 78 στροφές. Ήταν από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της σε δίσκους. Γιατί το στυλ ερμηνείας είχε στο μεταξύ αλλάξει. Ιούλιος 1946. Σε φέρε τα χέρι τις μαργαρίτες που μαθά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρε η χαρά. Μπορεί να σε φέρε η λύπη. Μα είναι αργά, πολύ αργά. Να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου.
την καρδιά. Ήρθες αργά στον δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά. Πώς θες αλήθεια να στο πω? Ακόμα εκείνη αγαπώ. Πώς θες αλήθεια?